θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Με αυτές τις συμβολικές κινητοποιήσεις και δράσεις, ανοίγουμε τις σχολές μας γιατί θέλουμε να γίνουμε ξανά φοιτητές. Η κυβέρνηση έχει σχέδιο. Θέλει τους φοιτητές στο σπίτι και την αστυνομία μέσα στις σχολές. Και αυτό το σχέδιο εμείς δεν θα επιτρέψουμε να περάσει. Σε φοιτητική εστία που μένω, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο δεν έχει καν θέρμανση. Το νερό δεν πίνεται πολλές από τις μέρες γιατί βγαίνει καφέ, γιατί δεν συντηρούνται οι σωληνώσεις και τα μπόιλερ. Και με αποτέλεσμα να μην έχουμε νερό να πιούμε. Έδωσα Πανελλήνιες το 2020 με τις άθλιες συνθήκες της τηλεκπαίδευσης. Έχει περάσει ένα εξάμηνο και ακόμα δεν έχω πάει στη σχολή μου και ετοιμάζομαι να δώσω εξεταστική χωρίς να έχω καν βιβλία. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει λεφτά για να πραγματοποιήσει το ασφαλές άνοιγμα των σχολών μας την ίδια στιγμή που δίνει 30 εκατομμύρια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Να δώσουμε αυτά τα λεφτά για αυτά που διεκδικούμε εδώ και καιρό. Για προσλήψεις καθηγητών, για συγγράμματα, για αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να ανοίξουν το ιαρινό εξάμηνο με όλα τα μέτρα προστασίας. Να αποσύρουν αυτό το έσχος που ονομάζουν νομοσχέδιο. Οι φοιτητές δεν είμαστε εγκληματίες και δεν θα ανεχτούμε να μας αντιμετωπίζουν όπως τέτοιους. Ας δώσει επιτέλους λίγα από αυτά τα ζεστά εκατομμύρια να φτιαχτεί καμιά εστία, να μένουμε στην πόλη σπουδών μας, έτσι ώστε να μην χάνουμε εργαστήρια, να μην χάνουμε κλινικές, να μην χάνουμε πρακτικές και υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, να αυξήσει τη χρηματοδότηση για την παιδεία, έτσι ώστε να τοποθετηθούν φώτα σε όλους τους χώρους μέσα και έξω από τις εστίες και από τα ιδρύματα, έτσι ώστε να προσληφθεί μόνιμο και επαρκές προσωπικό στη φύλαξη, τη συντήρηση, τη σύντηση και όλες τις παροχές που χρειάζεται η εστία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πειθαρχικές ρυθμίσεις που τώρα φέρνουν έρχονται για να αντιμετωπίσουν τη δική μας δυσαρέσκεια, τη δική μας αγανάκτηση για τις σπουδές που μας ετοιμάζουν. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές φωτογραφίζουν ως εγκληματικές τις κινητοποιήσεις, τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών. Δεν έρχονται για την ασφάλειά μας, αλλά για να μας αφοπλίσουν. Θεωρούμε σχρότο ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μιλά για διαγραφές φοιτητών, την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές σε όλη την Ελλάδα που χάνουν τουλάχιστον ένα χρόνο από τις σπουδές τους επειδή δεν έχουν πάρει δωμάτιο σε εστία. Συγκεκριμένα να πω ότι στην εστία που μένω εγώ, στη φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ, κάθε χρόνο γίνονται πάνω από 350 αιτήσεις και κάθε χρόνο λιγότερες από τις μισές γίνονται δεκτές και εν τέλει τα παιδιά μπαίνουν στα δωμάτια τους. Κανένας φοιτητής δεν θα διαγραφεί. Δεν μπορεί οι ίδιοι που έχουν βάλει τις σπουδές μας στον πάγο εδώ και ένα χρόνο, αναγκάζοντας πολλούς από εμάς να εγκαταλείψουν υπό το βάρος των δυσκολιών, να έρχονται τώρα να μας απειλούν με διαγραφές. Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να μορφωθούμε και το πραγματικό εμπόδιο είναι αυτή η εγκληματική πολιτική. Για μας αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται είναι κόκκινο πανί και δεν θα σταματήσουμε εστιακοί μέχρι να αυξηθεί η χρηματοδότηση σε σχολές και εστίες και να ζούμε σαν άνθρωποι. Από εδώ και στο εξής θα μας βρουν μπροστά τους. Οι σχολές θέλουμε να ανοίξουν στο ιαρινό εξάμηνο με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, να επιστρέψουμε στη ζωή μας, να σπουδάσουμε όπως πραγματικά έχουμε ανάγκη.